Πάμε να δούμε εγώ καιρούς. Λοιπόν, Σελήνη περνάει το μεσημέρι στο ζώδιο του Κρύου, λίγο πιο κόντρα με το δικό σας ζώδιο, δείχνει ένα φόρτο εργασίας, δείχνει όμως και υποχρεώσεις και πράγματα που αφορούν το σπίτι, που αφορούν την οικογένεια, τα οποία ενδεχομένως να σας απασχολήσουν περισσότερο, να σας προβληματίσουν περισσότερο από το μεσημέρι και μετά. Βέβαια, σημερινή μέρα σε σχέση με τις επόμενες δύο, θεωρώ ότι και πάλι παλεύετε το πράγμα, δηλαδή μπορείτε να το ελέγξετε. Ναι, είναι λίγο πιο απαιτητικές οι επόμενες δύο μέρες, χωρίς όμως να είναι ένα διάστημα για τους εγώκερους που θα έλεγα ότι είναι από τα δύσκολα διαστήματα. Από τις 16 Φεβρουαρίου και μετά που θα μπει και ο Άρης στο δικό σας ζώδιο, καλά, γενικά μετά τις 16 Φεβρουαρίου αρχίζουν και διαφοροποιούνται πολλά πράγματα, γιατί μπαίνει ο Άρης στον εγώκερο. Ο Άρης τον εγώκερο συναντά τους γνωστούς άγνωστους, δία Πλούτωνα Κρόνο, αλλά και τι άλλο κάνει. Ενεργοποιεί τις εκλήψεις. Δηλαδή, πολλές φορές μια έκλειψη, το έχω πει πάρα πολλές φορές και εδώ, στο πρωινό και στη δική μου εκπομπή, ότι γίνεται μια έκλειψη όπως έγινε αυτή του Δεκεμβρίου, έτσι, που είχαμε 26 Δεκεμβρίου. Δεν βλέπεις, σιγά σιγά. Σε βλέπω. Και είχαμε και μια ακόμη έκλειψη που ήταν τον Ιανουάριο στις 10. Λοιπόν, μπορεί τη στιγμή που συνέβαιναν οι εκλήψεις να μην είχατε γεγονότα, να μην είχαμε γεγονότα, έτσι. Όμως, πολλές φορές περνάει ο Άρης από τις ίδιες μοίρες και είναι σαν να τις ενεργοποιεί. Μάλιστα. Άρα, ουσιαστικά, έχουμε ακόμα ένα μέλλον σε σχέση με τις εκλήψεις που προηγήθηκαν. Αυτό το μέλλον είναι μετά τις 16 Φεβρουαρίου, έτσι, και εκτείνεται μέχρι το τέλος του Μάρτη. Άρα, οι εγώκεροι, γι' αυτό λέω τώρα, κοιτάξτε σε αυτό εδώ το διάστημα που είναι λιγότερο απαιτητικό και λιγότερο κουραστικό, κοιτάξτε ό,τι μπορεί να είναι δύσκολο να το προγραμματίσετε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Μην το αφήσετε για μετά τις 16 Φεβρουαρίου. Έτσι.